Σήμερα στο Jazz Breeze, μια μεγάλη προσωπικότητα του εξωτερικού, της jazz μουσικής σκηνής, ένας άνθρωπος ο οποίος νέος ξεκίνησε από την Ορεστιάδα, γνώρισε τη μουσική και την έκανε όχημα, όχι για να βρεθεί στην πρωτεύουσα όπως άλλοι, αλλά στο Λονδίνο, όπου ζει τα τελευταία 25 χρόνια. Μιλάω βέβαια για τον κιθαρίστα, τον Τόλι Ζαβαλιάρη. Τόλι μου, καλώς όρισες στο Jazz Breeze. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε ξανά και εύχομαι να περάσουμε καλά. Θα περάσουμε τέλεια, ειδικά με τις μουσικές σου, αλλά και τις υπέροχες ιστορίες σου, που εγώ δεν χορταίνω να τις ακούω. Οπότε ξεκίνα από αυτό και πες μας για την πορεία σου, πώς ένας νέος άνθρωπος από την Ορεστιάδα βρέθηκε στο Λονδίνο με την καριέρα που έχεις κάνει εσύ. Ναι, ανακάλυψα τη μουσική εκεί γύρω στο 1993. Όπως καταλαβαίνεις, στην Ορεστιάδα δεν είχαμε ούτε οδείο, δεν είχαμε σχολές μουσικές. Εντελώς τυχαία, από ένα φίλο, ακούγαμε βασικά ροκ μουσική, pop μουσική, ελληνική μουσική, γενικά ακούγαμε πάρα πολλές μουσικές. Και ένας φίλος στη γειτονία έπαιζε κιθάρα, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και ξεκίνησα σιγά σιγά, ας πούμε, να ασχολούμαι με το όργανο. Υπήρχε ένα μαγαζί στην Ορεστιάδα που πουλούσε όργανα και έκανε κάποια μαθήματα κλασικής κιθάρας, τότε θυμάμαι. Με πήγε ο πατέρας μου εκεί. Ο άνθρωπος μου έδειξε να διαβάζω μουσική και να γράφω. Πολύ γρήγορα τα πήρα, ανακάλυψαν δηλαδή ότι έχω κάποιο ταλέντο, ας πούμε. Κάποιος άλλος δάσκαλος εκεί, ας πούμε δάσκαλος, έπαιζε στα μαγαζιά στη νύχτα, στα μπουζούκια και αυτά. Και με στείλανε εκεί να κάνω οι γονείς μου ιδιαίτερα μαθήματα με εκείνο. Εκείνος μου έδειξε κάποια πράγματα σε ροκ γενικά, σε κάποιες κλίμακες αρχικές και κάποιες συγχορδίες και αυτά. Και πολύ σύντομα ξεκίνησα να παίζω σε μπάντες. Βασικά πολύ γρήγορα, κατευθείαν μπήκα. Δηλαδή το πήρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 2 χρόνια μπορούσα να παίξω σε πολύ καλό επίπεδο. Με πολλή μελέτη. Γενικά, μόλις ανακάλυψα την κιθάρα, σταμάτησε το μπάσκετ, το βόλεϊ, την μπάλα. Γενικά όλα αυτά. Κλείστηκα στο δωμάτιο με την κιθάρα και τους δίσκους. Και έπαιζα κιθάρα συνέχεια. Ήμουν τυχερός, γνώρισα κάποια παιδιά στη γειτονιά τα οποία και αυτά ασχολούνταν με τη μουσική. Κάναμε μπάντα και άρχισαμε να παίζουμε τις μουσικές που μας αρέσαν. Από ελληνικό ροκ μέχρι ό,τι μπορούσαμε. Έτσι, ό,τι νομίζαμε δηλαδή, ό,τι παίζαμε καλά, ας πούμε. Και από το 1993 μέχρι το 1995, εντελώς τυχαία, μου λέει αυτός ο δάσκαλος εκεί, μου λέει: θες να πάω να παίξεις μια δουλειά σε ένα γάμο? Ήταν πανηγύρι, τώρα θα σε γελάσω. Πανηγύρι νομίζω, ενός χωριού. Και του λέω: μπορώ εγώ να πάω να παίξω σε πανηγύρι, ας πούμε? Ναι, ξέρεις τις συγχορδίες, τους ρυθμούς τους ξέρεις, παραδοσιακά έτσι. Και μου λέει: θα πληρωθείς 22.000 δραχμές. Όταν ακούω 22.000 δραχμές, τόσα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων, πάω εκεί, παίζω τη δουλειά. Όλοι ήταν μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, ξέρεις, παππούδες. Εγώ ήμουν ο πιο νέος, ο πιο μικρός. Και μου λένε: α, είσαι καλός εσύ, θα σε ξαναπάρουμε. Και το 95, εκεί γύρω στο 95, ξεκίνησα μια καλοκαιρινή σεζόν παίζοντας σε πανηγύρια, σε γάμους, με λαϊκή ορχήστρα, παραδοσιακή. Που ξαφνικά από το pop και το rock βρέθηκα εκεί, έτσι. Τώρα, αυτό, μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχα σκεφτεί ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά από τη μουσική ή μπορεί να γίνει αυτό σαν καριέρα. Αλλά αυτό και καλά έτσι, στο μυαλό μου, ξέρεις, λέω: αυτή είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Παίζω αυτό που θέλω. Μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί η παραδοσιακή μουσική επάνω στη Θράκη, εκεί στον Εύρο, είναι πολύ πλούσια σε ρυθμό. Και βασικά έμαθα να παίζω odd ρυθμούς πριν μάθω να παίζω 4/4. Έτσι. Τώρα, από εκεί μετά συνέχισε μια πορεία. Παράλληλα μελετούσα, άρχισα να μελετάω και άλλα στάλ, γινόμουν λίγο καλύτερος. Άνοιξε και ένα οδείο στην Ορεστιάδα, πήγα να μάθω θεωρία και άρχισα να μπαίνω στη δουλειά. Ξεκίνησα μετά σε ταβέρνα, έπαιξα το ρεπερτόριο της ταβέρνας, μετά πήγα σε ρεπερτόριο του έντεχνου. Γενικά άρχισα να έχω μια καριέρα παράλληλα με το σχολείο λίγο και άρχισα να βγάζω λεφτά, ας πούμε, από τη μουσική. Και λέω: εδώ είμαστε. Αυτό θέλω να κάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και εκεί γύρω στα 17 αποφάσισα ότι πρέπει να γίνω όμως, πρέπει να το σπουδάσω, γιατί δεν φτάνει μόνο να κάνω αυτό το πράγμα, παρόλο που τότε είχε πάρα πολύ δουλειά. Ξέρεις, δεκαετία του 90 εκεί ήταν, μεσουρανούσαν τα νυχτερινά μαγαζιά και αυτές οι δουλειές και μπήκα σιγά σιγά και στα μπουζούκια και στο σκυλάδικο που λέμε. Έκανα και αυτό.
από το οποίο όλα αυτά, από το πανηγύρι μέχρι το σιλά, δηλαδή έκανα τη σκάλα σωστά, έτσι, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά και σιγά σιγά το χτίζα. Συνέχεια εμπειρία, το αυτί μου έγινε πολύ καλό, μάθαινα να παίζω χωρίς να έχουμε παρτιτούρες, να ακούω μόνο και να ακολουθώ, έμαθα τους δρόμους, έμαθα τα chord progression που λέμε εδώ στην Αγγλία. Μετά έμαθα να διαβάζω πολύ καλά, γιατί για να παίξεις τα μπουζούκια χρειαζόταν να διαβάζεις πολύ καλά. Έμαθα να ασχολούμαι πολύ με τον ήχο, διαφορετικούς ήχους. Γενικά μεγάλη εμπειρία. Και φτάνω μέχρι το 99, ας πούμε, που αποφασίζω ότι ξέρεις, πρέπει να φύγω, ας πούμε, πρέπει να το σπουδάσω αυτό το πράγμα. Δουλεύοντας στα μπουζούκια, γνώρισα πάρα πολλούς μουσικούς από όλη την Ελλάδα και πήγα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είδα λίγο τις σχολές και το τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω κάτι. Δεν μ' άρεσε, ας πούμε, δεν ξέρω. Ήθελα να φύγω βασικά από τη χώρα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις λίγο για να δεις λίγο και να δεις τι γίνεται γενικά παγκόσμια, ας πούμε, έτσι. Ενώ στην Ελλάδα πάντα είχαμε πάρα πολύ καλό επίπεδο και πάρα πολύ καλούς μουσικούς, δεν αντιλέγω, αλλά απλώς ήθελα έτσι κάτι διαφορετικό ίσως. Βασικά ήρθε natural, δεν το πίεσα καθόλου. Εκείνη την περίοδο ήταν που η Ελλάδα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούσαμε να φοιτήσουμε σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Κάνω μια audition για το Guitar Institute, το οποίο είχα βρει την αγγελία σε ένα περιοδικό στο Guitar Techniques που αγόρασα. Με δεχτήκανε, πάω φαντάρος, τελειώνω τη θητεία και φεύγω κατευθείαν για Αγγλία. Και έφυγα με την προοπτική να μην ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Έφυγα με την προοπτική ότι θα πάω στο εξωτερικό, θα μάθω καλύτερα και από εκεί και πέρα ας δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Και να ακούσουμε... τα υπόλοιπα τα ξέρεις, έτσι. Τα ξέρω, όχι, θα μας τα πεις. Να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Πες μας ποιο θέλεις, ποιος μας έχεις φέρει. Το πρώτο κομμάτι νομίζω είναι από το τρίτο CD μου. Λέγεται Human Nature. Και στο τρίτο CD μου έχω παίξει όλα τα όργανα. Δηλαδή αυτό που ήθελα πάντα στη μουσική μου είναι να βάζω challenges και goals. Και το τρίτο CD που βγήκε το 17 αποφάσισα να παίξω όλα τα όργανα. Νομίζω ότι είχα το τεχνικό υπόβαθρο και το understanding, ας πούμε, πώς να τα παίξω. Και έτσι ήθελα να πειραματιστώ λίγο. Και οπότε βγήκε αυτό που βγήκε. Για να δούμε. Να δούμε τι θα... Πάμε να τα ακούσουμε. Αρέσει. Είναι εκπληκτικό, εγώ το ξέρω. Το ακούμε και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας.
εκπληκτικό κομμάτι και γυρνάμε εκεί όπου είχαμε σταματήσει. Είσαι στο Λονδίνο, σε έχουν δεχτεί, σπουδάζεις. Έχω ένα κενό τώρα. Μέχρι που βρέθηκες καθηγητής όπως σήμερα ακαδημαϊκός, πες μας λίγο πάλι τη συνέχεια της πορείας. Κοίταξε, σπούδασα, έκανα degree αυτό στο πανεπιστήμιο. Βασικά ήμουν πάρα πολύ επιμελής μαθητής, μελετούσα πάρα πολύ και ήμουν πάντα πολύ κοντά με τους δασκάλους. Γενικά ασχολούμουν πάρα πολύ με όλα τα events του πανεπιστημίου και ήμουν γενικά πολύ active γιατί μου άρεσε να παίζω και πάρα πολλά είδη μουσικής. Δεν ήθελα να χαρακτηριστώ από ένα είδος μουσικής όπως το βλέπεις και αυτό στη μουσική μου. Δεν μου άρεσαν ποτέ οι τίτλοι και όλα αυτά. Οπότε μέσα στην μαθητική μου θητεία, ας πούμε, γνώρισα εκτός από τους δασκάλους μου, έπαιζα πάρα πολύ live μουσική και γνώρισα γενικά όλο τον κύκλο της Αγγλίας και των μουσικών που νομίζεις δεν είναι και τόσο μεγάλος όσο θα νομίζεις. Και όταν αποφύτησα, έτυχε ο άνθρωπος που έπαιζα μαζί του τα open days του πανεπιστημίου της σχολής να γίνει director της σχολής και θέλανε έναν. Τελείωσα το πανεπιστήμιο τρίτος, έτσι μέσα στους τρεις πρώτους ας πούμε. Και μου λέει ότι ψάχνουν να βρουν έναν να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα για τη σχολή, θέλουν να είναι graduate της σχολής, κάποιον πολύ καλό graduate και μου έκανε το offer γιατί έπαιζα μαζί του συνέχεια, ήξερε το παίξιμό μου, ήξερε το ήθος μου γενικά, την φιλοσοφία μου και δεν τον είχα δάσκαλο αυτόν, απλώς είχε ακούσει ας πούμε και ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή μπήκα πάλι από τα χαμηλά, ξεκίνησα να κάνω ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα για το Guitar Institute, σιγά σιγά άρχισα να κάνω part-time courses, μετά μπήκα να κάνω το one-year course, μετά οι πιο senior δάσκαλοι μου ζητούσαν να κάνω DEP για αυτούς, deputy δηλαδή να τους καλύπτω στις δικές τους ώρες και έφτασα σιγά σιγά μετά έκανα και κάποια άλλα qualifications σε education και σιγά σιγά έφτασα να γίνω και εγώ μετά από 20 χρόνια obviously να γίνω senior member of ICMP λέγεται τώρα, είναι το παλιό Guitar Institute ας πούμε, το οποίο μετά μετανομάστηκε σε ICMP γιατί ήρθε καινούριος owner και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου και φυσικά μπήκα και στο πανεπιστημιακό στην πανεπιστημιακή διδασκαλία μέσω αυτού. Όμως πάνω απ' όλα για μας είσαι συνθέτης, για μας που είμαστε ακροατές. Και εγώ ρωτάω από αυτά που έχω διαβάσει για σένα και από αυτά που έχουμε συζητήσει εκτός αέρα. Μου λες ότι γράφεις multidimensional music, πολυδιάστατη μουσική. Εμείς ως ακροατές, τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό και πώς αυτό συνδέεται με τη jazz. Η jazz νομίζω ότι είναι το στυλ της μουσικής που μπορείς να κάνεις ό,τι θες στην ουσία. Δηλαδή είναι ένα είδος μουσικής που μπορείς να κάνεις πολύ experiment. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι jazz μουσικός, ούτε θέλω να το πω αυτό, ούτε rock μουσικός είμαι, ούτε funk μουσικός είμαι. Τα ξέρω αυτά τα στυλ γιατί τα έμαθα ακαδημαϊκά, μπορώ να τα διδάξω ακαδημαϊκά και μπορώ να τα παίξω βιοποριστικά. Από εκεί και πέρα η μουσική μου βγήκε καθαρά φυσικά, natural που λέω εγώ. Έτσι, όταν έκατσα να γράψω μουσική, σκέφτηκα ότι θέλω να γράψω μία μουσική που θα έχει αυτό το στοιχείο από εκεί, το άλλο το στοιχείο από εκεί, πολύ Ελλάδα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική και νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ ελληνική μουσική που μπορούμε να την αναδείξουμε παγκοσμίως. Και μου βγήκε αυτό που μου βγήκε. Τώρα, το τι περιμένει να ακούσει ο listener είναι αυτό που λέω, ότι μπορεί μέσα στη μουσική μου να ακούσει και λίγο τεχνική, και η μουσική και λίγο απλά chord progressions με πολλή μελωδία, το κάθε όργανο να παίζει αυτό που πρέπει να παίξει και να δένεται σωστά, δηλαδή παρόλο που είμαι κιθαρίστας δεν βάζω την κιθάρα συνέχεια σαν πρώτο όργανο, μ' αρέσουν, παίζω και πιάνο, παίζω και drums, παίζω και άλλα όργανα γενικά, keyboards, κάνω production, τα κάνω δηλαδή λίγο απ' όλα, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μουσική μου. Όποιος κάτσει και την ακούσει, δεν θα πει ότι αυτός είναι ένας κιθαρίστας και είναι καθαρά κιθαριστική μουσική. Είναι μια γενική μουσική, ας πούμε, που τη λέω multidimensional. Τώρα, μπορεί να ακουστεί και jazz, αν θέλεις να βρεις τα jazz στοιχεία μέσα της, αν την αναλύσεις. Μπορεί να βρεις και λίγο rock, μπορείς να βρεις και το riff, που λέμε το motif, μέσα. Μπορείς να δεις και λίγο αυτοσχεδιασμό. Και κλίμακες από Ανατολή, Ελλάδα, παίζω και άταστες κιθάρες που μου αρέσουν πάρα πολύ και ασχολούμαι πάρα πολύ αυτή την περίοδο με αυτό. Γενικά έτσι είναι μια μίξ και είναι όλη η πορεία μου, η μουσική όπως είπα, ξεκινώντας από το πανηγύρι και φτάνοντας μέχρι
την Αγγλία και όλη του κόσμου παγκοσμίως, έτσι, γιατί έχω ασχοληθεί με τη μουσική παγκοσμίως, δεν είναι μόνο απλώς ετυχημένος στο Λονδίνο, έτσι. Και με αυτές τις πληροφορίες νομίζω ότι ακόμη περισσότερο θέλουμε να ακούσουμε από τη μουσική σου, άρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Βέβαια, ναι, βέβαια, βέβαια. Το δεύτερο κομμάτι είναι, λέγεται 1916, είναι από το πρώτο CD, είναι λίγο πιο raw που λέμε, έτσι. Πήγαμε στο στούντιο, τέσσερις μουσική και παίξαμε live και το χορεύσαμε live. Το 2007 έγινε αυτό, ήμουν αρκετά μικρός, ήμασταν fearless που λέμε και πήγαμε και παίξαμε όλο το CD live μέσα σε μία μέρα το κάναμε. Εντάξει, δεν συνιστώ κανένα να το κάνει αυτό. Απλώς μάθαινα κι εγώ τότε, έτσι. Αλλά το κομμάτι είναι βασισμένο στο 1916, είναι ο ρυθμός το 1916, όχι η χρονολογία. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο το πιο jazz, πιο fusion κομμάτι μου, έτσι. Εκείνη την περίοδο ήμουνα πολύ πιο στην κιθάρα, πολύ, πολύ focus στο κιθαριστικό τομέα, όχι τόσο πολύ στην ενορχήστρωση. Το ακούμε λοιπόν. Thank you.
Με τον Τόλι Ζαβαλιάρη λοιπόν εδώ στην κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει και θα ρωτήσω αυτό που νομίζω θα ρωτούσε κάθε ακροατής. Τόλι μου, σου λείπει η Ελλάδα? Μία ερώτηση είναι αυτή. Θα γυρνούσες ποτέ στην Ελλάδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Και έχεις ακροατήριο στην Ελλάδα? Δηλαδή η μουσική σου ακούγεται και σε εμάς εδώ? Πιστεύω ότι στο παρελθόν νομίζω ότι έχει ακουστεί, αλλά όχι τόσο πολύ. Νομίζω ότι με εσάς, εσείς με βοηθάτε να κάνω αυτό το άνοιγμα και να παρουσιάσω και τη μουσική μου και τον εαυτό μου περισσότερο στους Έλληνες. Και είναι τιμή μας βέβαια, έτσι, είναι τιμή μας. Η δικιά μου είναι η τιμή, πιστεύω, γιατί είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκπομπές για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι όλοι ενωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά και να μπορούμε να δείχνουμε τις δουλειές μας με κάποιο τρόπο, ειδικά τώρα που δεν υπάρχει live μουσική, έτσι. Κοίταξε, εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, μου αρέσει η Ελλάδα, όλη η οικογένειά μου είναι στην Ελλάδα, εδώ πέρα είμαι μόνος μου. Αλλά μουσικά το Λονδίνο βοηθάει, με βοήθησε και βοηθάει γενικά σε αυτό το open-minded, δηλαδή στο πώς παίζει τη μουσική γενικά. Με βοηθάει και ακόμα έχω να μάθω και μαθαίνω, δηλαδή δεν αισθάνομαι ακόμα complete, ας πούμε. Τώρα αν γύρισω στην Ελλάδα θα ήθελα πολύ να μπορώ να βιοποριστώ σαν μουσικός και εκεί, όπως ακούω και από όσους γνωστούς έχω, εντάξει, όπως και εδώ και εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί το marketing είναι λίγο πιο μικρό, αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το βλέπω τελευταία χρόνια, γιατί παρακολουθώ πάρα πολύ Έλληνες μουσικούς, το επίπεδο έχει ανέβει, ήταν πάντα ψηλά, αλλά έχει ανέβει τόσο πολύ που με κάνει να θέλω να γυρίσω και να παίξω με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά. Δηλαδή πολλά άτομα στο φεστιβάλ με εντυπωσιάσανε πάρα πολύ και λέω πόσο θα ήθελα να παίξω με αυτούς τους ανθρώπους. Ειδικά αυτούς που ψάχνουν τη μουσική έτσι, ξέρεις, που δεν βλέπουν την jazz μόνο σαν old school, αυτό το swing, το παλιό, ξέρεις, τη δεκαετία του 50, που είναι φανταστικό, έτσι. Αλλά τη βλέπουν τη μουσική πιο πολύ σαν open mind και πολύ προσωπικότητα. Εμένα αυτό μου αρέσει. Δεν θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με μουσικούς που να τους αρέσει αυτό που παίζω εγώ, αυτό που κάνω εγώ, και να βρεθούμε και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Γιατί, όπως είπα και off air, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Ποτέ δεν είχαμε, νομίζω. Ήταν μύθος αυτό, γενικά είναι λίγο μύθος, αλλά κάτι τέτοιο θα μου άρεσε πολύ, ναι, φυσικά. Και αυτή σου την αγάπη σήμερα, από ό,τι μου είπες, θα την κάνεις πράξη για τους Έλληνες ακροατές. Βέβαια. Τι έχεις στο μυαλό σου, για πες μου. Έχω στο μυαλό μου να κάνω ένα δωράκι στους ακροατές και να τους δώσω το set με τα 3 CD μου, να τους το στείλω από εδώ από την Αγγλία στο σπίτι τους. Οπότε πώς θα το κάνουμε? Ωραία. γιατί όχι. Πολύ ωραία. Ο πρώτος λοιπόν που θα στείλει μήνυμα στην σελίδα του σταθμού, του Eternal Radio, και θα γράψει το όνομά σου, Τόλι Ζαβαλιάρης, μαζί με το email του, θα πάρει από σένα τις δημιουργίες σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. My pleasure. Τόλι μου, να πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι και κάπου εδώ να κλείσουμε την κουβέντα μας και να σε αποχαιρετήσουμε, ελπίζοντας θα σε δούμε και live, θα σε δούμε και στην Ελλάδα και θα σε έχουμε και ραδιοφωνικά πάλι εδώ στο Jazz Breeze. Το εύχομαι και εγώ και σας ευχαριστώ πολύ ξανά για αυτή την ευκαιρία. Να πω ότι το επόμενο κομμάτι θα ήθελα να το αφαιρώσω στη Λία, που apparently της άρεσε πάρα πολύ η μουσική μου. Ελπίζω να γίνουν περισσότερες ηλίες. Ασφαλώς και θα γίνουν. Και σε ξέρουν ήδη, σε ακούνε ήδη άνθρωποι που σε θαυμάζουν από το φεστιβάλ, όπως και η Λία.
Το εύχομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, τα καλύτερα για σένα και για το σταθμό σας και να κάνετε τέτοια πράγματα και να μπορούμε εμείς να ακουστούμε και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Το τρίτο κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Ναντισλάβα, είναι και αυτό από το τρίτο μου CD και έχει έτσι ακουστικές και άταστες κιθάρες. Μου αρέσει πάρα πολύ ένας artist από την Σιβηρία, λέγεται Ναντισάνα και εκείνος έτσι με έκανε inspire για αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Αλλά και το κομμάτι έχει και ελληνικά, πάλι έχει αρκετά ελληνικά στοιχεία στο ρυθμό του και ίσως και στη μελωδία.